Αθήνα μετά την επίσκεψη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στη Γάβδο και ενώ οι ροές είχαν μηδενιστεί, μια νέα φουρνιά εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια του Ακριτικού νησιού. Μέλος των επιβενώντων σε μικρό πλωτό επικοινώνησε με το 112 δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κίνδυνο και άμεσα έσπευσε φορτηγό πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν μέχρι την άφιξη ναυαγοσωστικού σκάφους του λιμενικού σώματος. Μετά όντως από ένα διάλειμμα από τα τέλη του Μάρτη περίπου έχουμε τώρα μια καινούργια καραβιά ανθρώπων, 38 στον αριθμό, εκ των οποίων είναι Αιγύπτιοι, υπάρχουν από την Αίγυπτο, Μπαγκλαντές, Παλαιστίνη, Σουδάν και έχουμε και δύο Σύρους. Οι νεαροί μετανάστες μεταφέρθηκαν στη χώρα Σφακίων και από εκεί στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δημουχανίων στον Καλαθά, όπου θα φιλοξενηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης από τις λιμενικές αρχές. Θέλουμε να πιστεύουμε και μετά από συζήτηση που είχαμε με το λιμενικό ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός και ότι δεν έχουν ανοίξει πάλι οι τύλες εισόδου. Εμείς ως ήθιστε και ως Δημουχανίων αυτή τη στιγμή που ακόμα δυνάμεθα, θα φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στην κατασκήνωση. Αυτή είναι ενδεχομένως η τελευταία φορά για την περίοδο του καλοκαιριού τουλάχιστον που οι κατασκηνώσεις του Δήμου υποδέχονται μετανάστες. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση για τη νέα κατασκηνωτική περίοδο και άρα ο Δήμος Χανίων δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει χώρο φιλοξενίας. Έχει ήδη αργήσει πάρα πολύ η οικία. Θέλω να πιστεύω ότι έχουμε μπει στον Μάη, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα καλώς ερχόντων των πραγμάτων πρέπει να έχουμε την απόφαση. Έχουμε καθυστερήσει, δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε όλες τις διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν σε Γάβδο και Κρήτη 397 μετανάστες, ενώ τους πρώτους 2,5 μήνες του 2024 ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 1.100.